Τα σημαντικότερα προβλήματα του αγροτικού τομέα που απασχολούν και συζητιούνται μεταξύ των αγροτοπαραγωγών δεν είναι αυτά που περιέχονται στο νομοσχέδιο. Είναι ότι σημαντικό μέρος της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ειδικά των πιο ευπαθών, δεν απορροφήθηκαν λόγω των μέτρων περιορισμού, της κυκλοφορίας και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και καταστράφηκε χωρίς να έχουν δει καμιά αποζημίωση. Επηρέασε αυτό και τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Μειώθηκε π.χ. η χρήση λιπασμάτων, αφού περιορίστηκε η ρευστότητα. Την ίδια ώρα το εμπορικό κεφάλαιο έχει βρει την ευκαιρία να βγατίζει τα κέρδη του, να παίρνει πάυθυνα τα προϊόντα από τον παραγωγό και να πουλά ακριβά στην κατανάλωση. Στο γάλα, αλλά και κυρίως το εγωπρόβειο κρέας. Αυτό, ναι, πουλήθηκε πάυθυνα, εμείς θα σας το λέμε, στους εμπόρους στις γιορτές του Πάσχα. Βιομήχανοι και μεγαλέμποροι κερδοσκόπησαν και συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην απορρόφηση της παραγωγής. Ο κτηνοτρόφος συνεχώς εκβιάζεται για να διοχετεύεται η παραγωγή του κάτω από το κόστος παραγωγής. Πρέπει να πάρετε μέτρα. Και τέτοια μέτρα δεν υπάρχουν ούτε καν στο νομοσχέδιο. Τα οικονομικά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση συνολικά εν μέσω πανδημίας έχουν ως κύριο στόχο να σωθούν τα κέρδη του κεφαλαίου. Και στον αγροτικό τομέα η έγνοια είναι πώς θα ενισχυθούν με κονδύλια του ΕΣΠΑ, με φτηνά δάνεια, με επιδοτήσεις θέσεων εργασίας κλπ. Οι χονδρέμποροι τροφίμων και βιομήχανοι, όπως εκοκιστές και ζυθοποιοί, βιομήχανοι του παγωτού και υποτοβιομήχανοι. Για τον αγρότη βιοπαλαιστή τίποτα δεν προβλέπεται. Ωστόσο, την ίδια ώρα η κυβέρνηση έσπευσε να εντάξει σε ευνοϊκές ρυθμίσεις τα μονοπόλια της ιχθυοκαλλιέργειας. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν επιχειρηματικό όμιλο. Όμως, νύπτει τα σχήρας της για τους εγωπροβατοτρόφους και τους άλλους. Θεωρούμε ότι τίποτε δεν λύνονται από αυτά μέσα από τα άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου, που λέτε ότι ήταν απαιτήσεις των υπηρεσιών και βεβαίως τα περισσότερα. Όμως, βλέπουμε και κάτι άλλο. Ότι στα περισσότερα άρθρα υπάρχουν εξουσιοδοτικές υπουργικές αποφάσεις, που αυτό αποτρέπει, αν θέλετε, να ψηφίσουμε και μερικά άρθρα. Και το λέω γιατί δεν πήρατε μέτρα για τους αγρότες, ούτε καν για δωρεάν υποβολή των αιτήσεων καλλιέργειας στον ΟΣΔΕ. Ή πιο απλοποιημένες διαδικασίες, χωρίς μεσάζοντας. Ή έστω η άμεση αναστολή πληστηριασμών και κατασχέσεων κάθε μέτρου αναγκαστικής σύσπραξης προς δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ κλπ. Πολύ περισσότερο δεν καλύφθηκε χαμένο εισόδημα σε πληγέντες, κτηνοτρόφους και λαϊκατζίδες παραγωγούς. Όμως, οι υπουργικές αποφάσεις που έχετε σε αυτό το νομοσχέδιο είναι πολλές. Ήδη από το πρώτο άρθρο που αφορά το δίκτυο λογιστικής πληροφόρησης περιέχει μια σειρά εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό, αν και ουσιαστικά εφαρμόζεται κοινοτική νομοθεσία. Αυτό κάνετε. Υπήρχε από παλιά το γνωστό ΡΙΚΑ. Τώρα ενεργοποιείται την Εθνική Επιτροπή, που βεβαίως δεν ξέρουμε ποια είναι, αφού η σύνθεσή της θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Βέβαια, η προσαρμογή που γίνεται είναι ότι η αρμοδιότητα έχει περάσει στην περιφέρεια και εδώ γίνεται η προσαρμογή. Ή στο άρθρο 2 με τις έγκυες βελτιώσεις. Και εδώ υπάρχει εξουσιοδότηση υπουργού. Ωστόσο, το κύριο είναι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης λειτουργίας και συντήρησης των εγκυοβελτιωτικών έργων που υπάρχουν ή αυτών που θα κατασκευαστούν, περνάνε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην τοπική διοίκηση χωρίς αντίστοιχους πόρους. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διοίκησης είπε να παίρνουν δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Και πώς θα εξοφλούνται. Ή ακόμα, εάν περάσουν στους Δήμους, τότε χρειάζονται και αντίστοιχοι επιστήμονες. Υπάρχουν δήμοι και θα έλεγα ότι είναι οι περισσότεροι οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι και με μεγάλες ελλείψεις στο προσωπικό. Πώς αυτοί μπορούν να ανταποκριθούν. Συνεπώς, η οικονομική αδυναμία οδηγεί στη μη λειτουργία των εγκυοβελτιωτικών έργων, νέων ή παλιών,
που χρειάζονται για τη βελτίωση των εδαφών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ή αν σκοπεύετε και αυτά να δοθούν μέσω της αυτοδιοίκησης στην ιδιωτικοποίηση. Στο άρθρο 3, και εδώ εξουσιοδοτήσεις, μπορεί να θεωρείτε ότι το άρθρο αποτελεί καινοτομία και ειδικά η ανάμιξη με αστικά και βιομηχανικά λίμματα. Υπάρχουν όμως διαμαρτυρίες ότι έχουν βρει μέχρι και γυαλιά από αυτές τις αναμίξεις και ότι απλώς μειώνεται το κέρδος λόγω φτηνής πρώτης ύλης. Δηλαδή, δεν αποτελούν εγγύηση και υπάρχει και ανησυχία για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Επίσης, η αλλαγή και μείωση του αριθμού των μελών της ΤΕΓΕΛ δεν την κάνει πιο ευέλικτη. Απλά αφαιρεί εκπροσώπους φορέων που τους αφορά και μάλιστα θέλουν να κυκλοφορούν καλά και σε προσιτή τιμή λιπάσματα. Τη νέα μορφή που προτείνεται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο φαίνεται ότι τη θέλετε απόλυτα ελεγχόμενη. Γιατί και όταν ήταν 15 μελής βεβαίως συνεδρίαζε. Και μάλιστα το 50-1 για να έχει απαρτία ήταν ευκολότερο από ότι τώρα με τα 8 άτομα. Στο άρθρο 4, την προστασία του αγροτικού φυσικού κεφαλαίου, και εδώ έχουμε εξουσιοδότηση από τον Υπουργό, όμως να πω, το να γίνεται εθνική απογραφή βιοποικιλότητας από όσους έχουν το σχετικό αντικείμενο βεβαίως είναι σωστό. Και εμείς συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όμως, χρειάζονται και μέτρα προστασίας της βιοποικιλότητας. Γιατί όταν περνάνε άρθρα, όπως έγινε πρόσφατα με το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου προστατευόμενες περιοχές και περιοχές Natura δίνονται άδειες να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή είναι για κάθε χρήση, είναι υποκρισία ότι ενδιαφερόμαστε για τη βιοποικιλότητα. Επίσης, στη δεύτερη παράγραφο, η εξουσιοδοτική απόφαση Υπουργού είναι πολύ διευρυμένη και χωρίς κανένα πλαίσιο. Εμείς λέμε ότι μπορεί να είναι και σε αντίθεση με το Σύνταγμα. Πρέπει να το ξαναδείτε. Έχουμε επίσης ερωτηματικά για πρόβλεψη δικαιωμάτων επί των φυσικών πόρων, έστω και αν αυτά αφορούν τους αγρότες, είναι λογική εμπορευματοποίησης. Τώρα θα περάσω στο άρθρο 7, γιατί έχει γίνει έτσι πολλή συζήτηση, είναι η βιομηχανική κάναβης. Εμείς λέμε ότι είναι καλύτερα από πριν. Να, το θεωρούμε ότι βελτιώνει. Και βελτιώνει και κυρίως για τους γεωπόνους αυτούς, τον ΚΕΠΙΕΛ, που κάνουν τον έλεγχο. Έπαιρναν την ευθύνη δικαστή και το πράγμα που δεν το θέλανε, βελτιώνεται τώρα. Αλλά βέβαια υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ποιος θα αποφασίζει και πότε για την καταστροφή. Ακόμα δεν ξέρω αν πρέπει να επιβαρύνεται με έξοδα καταστροφής ο παραγωγός, αν δεν φταίει. Αν δεν φταίει. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να καταστρέφεται η παραγωγή. Αυτό είναι δεδομένο. Στο άρθρο 8, η στάβλη, για τις άδειες σταυλικών εγκαταστάσεων. Εμείς νομίζουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι μία παράταση ακόμα και οι παρατάσεις που έχουν δοθεί είναι πολλές. Το κύριο είναι ότι πρέπει να λυθούν οι δυσκολίες, τους όρους και προϋποθέσεις. Διαφορετικά, θα συνεχιστεί να υπάρχουν και νέες παρατάσεις και να οξύνεται το πρόβλημα. Στο άρθρο 9 που είναι το μελισσοκομικό μητρό, είπα και χτες, δεν θέλω να επαναλάβω, θετικό ότι φτιάχνεται, αλλά το πιο έντονο πρόβλημα των μελισσοκόμων είναι κυρίως οι νοθείες. Και ειδικά οξύνθηκε το πρόβλημα με τον κορονοϊό, γιατί δεν μπορούσαν και να μετακινηθούν. Ενώ έχουν ταυτότητα και εδώ ούτε για τους μελισσοκόμους προβλέπεται καμιά αποζημίωση. Είχαν πρόβλημα στις μετακινήσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να τους αφήνετε τους παραγωγούς απ' έξω. Το άρθρο 10 για τα αυγά στο Άρτεμις. Πάλι και εδώ εξουσιοδότηση. Να σας πω κάτι, θα θέλαμε να το ψηφίσουμε. Ειλικρινά σας το λέω. Αλλά δεν μπορεί να βάζετε μία εξουσιοδότηση
που βασικά πράγματα τα προβλέπετε στο μέλλον και βεβαίως τα προβλήματα τα περισσότερα είναι αλλού και κυρίως στην υποστελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών. Στο άρθρο 11, τα διαχειριστικά σχέδια βελτίωσης, έτσι τ' αλλιώς επιβαρύνεται με την εκπόνησή τους ο αγρότης. Θα περάσω στο άρθρο 14 για τα ακτινιατρικά φάρμακα. Και εμείς δεχόμαστε τις παρατηρήσεις της Προέδρου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Μειώνεται ο έλεγχος ουσιαστικά και με τα πρόστιμα δεν μπαίνει καμία τάξη, αφού έχει τη λογική του φαρμάκου εμπορεύματος. Και όμως το κτηνιατρικό φάρμακο και αυτό μπαίνει στη διατροφική αλυσίδα και δεν μπορείτε να ρισκάρετε τη δημόσια υγεία. Στο άρθρο 19 δεν θα τα επαναλάβω, τα είπα χτες, όμως εσείς κύριε Υπουργέ δεν είπατε τίποτα και πρέπει να πείτε. Το λέω γιατί είναι προβληματικό. Εμείς κάναμε μια πρόταση να το αποσύρετε και να το ξαναδιαπραγματευτείτε. Είναι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τα 108 εκατομμύρια σε 78 συνεταιριστικές οργανώσεις που μερικές είναι υπό καθάριση, άλλες δεν υπάρχουν κλπ. Θα τα αφήσω τα άλλα, θα μιλήσω στη δευτερολογία μου, γιατί θέλω να μιλήσω για το άρθρο 22. Βεβαίως, το επίδομα να το πάρουν οι εργαζόμενοι στον Πενάκιο, κάνουν και αυτή την ίδια δουλειά. Όμως, στην παράγραφο 1, εμείς έχουμε πολλά ερωτηματικά και θέλουμε απάντηση, παρόλο ότι θα φύγω νωρίτερα, θα διαβάσω τα πρακτικά. Τι λέτε στην πρώτη παράγραφο, ότι επειδή οι επιδόσεις των υπουργικών αποφάσεων και των εγγράφων προσκλήσεων για την επιστροφή παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων και οφειλές από διοικητικές κυρώσεις έχουν υψηλό διοικητικό και οικονομικό κόστος, γι' αυτό θα το πάτε και θα επιδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, βεβαίως σε βάρος του ειδικού λογαριασμού εγγύσεων γεωργικών προϊόντων. Εμείς σας ρωτάμε, δηλαδή, τα πάτε στην εφορία. Θέλουμε διευκρίνηση. Γιατί αν τα πάτε στην εφορία, εάν δεν τα επιστρέψουν, τότε θα πάμε σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Γιατί μπορεί και να έχουν και οικονομική αδυναμία. Και θα τελειώσω με το τελευταίο κεφάλαιο, αυτό την κορονίδα που λέτε, κατά πολέμηση παραπλανήσεων των καταναλωτών. Βεβαίως λέτε ότι θα είναι αυτά τα τρία άρθρα, θα έχουν αποτελεσματική κατά πολέμηση, δίωξη και τιμωρία μέσω διοικητικών ποινικών κυρώσεων, παράνομων συμπεριφορών, παραπλάνηση καταναλωτών κλπ. Να σας πω, εμείς νομίζουμε ότι δεν θα είναι ούτε τώρα αποτελεσματική, όπως δεν ήταν και πριν. Μπορεί να λέτε ότι θα φέρει τρομερές αλλαγές, αλλά νομίζουμε ότι η μπάζη κινδυνεύει να χαρακτηριστεί άδειο πουκάμισο και ας υποστηρίζεται ότι θα έχει αποτέλεσμα. Τα άρθρα και το 28 και το 29 μιλάνε για εκπροθέσεως παραβάσεις. Αυτό όμως αφαιρεί τη δυνατότητα σας είχα πει να το δείτε, γιατί όταν λέτε με πρόθεση εισάγει, εξάγει, αποθηκεύει, διακινεί τέτοια προϊόντα κλπ. Όμως η πρόθεση που δείχνει δόλο είναι ο συνειδητός και υπάρχει και ενδεχόμενος δόλος που αυτός απονικοποιείται. Ναι, να το δείτε. Εγώ σας λέω να το δείτε. Τελειώνει κύριε Υπουργέ. Τελειώνω. Θα τελειώσει και θα διευκρινίσετε. Και με αυτή την έννοια, ο κάθε αυτός που πιάνεται όταν επικαλείται τον ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή ότι δεν ήταν και τόσο σίγουρος, απαλλάσσεται. Και να σας πω ότι και αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Και δεν φτάνει γιατί πρέπει να υπάρχουν και ελεκτές, δηλαδή προσωπικό. Τα διατροφικά σκάνδαλα, όσα βγήκαν στη φόρα, τα περισσότερα, δεν ήταν από ελεκτικά όργανα. Ήταν από τον ανταγωνιστή.
Γιατί τον καρφώνανε. Θυμηθείτε το άλογο. Αγοράζαμε, έλεγε στην ετικέτα μοσχάρι, αλλά ήταν άλογο. Η ανίχνευση δεν μπορούσε να την κάνει. Ο εφέτη δεν είχε τα εργαλεία. Καρφωτή ήταν, όπως και μια σειρά άλλα. Εμείς τη βλέπουμε ότι ο έλεγχος για το κοινωνικό σύνολο, οποιοσδήποτε έλεγχος, είναι τελείως αποδυναμωμένος. Γιατί θέλετε οι επιχειρηματικοί όμιλοι να διακινούν εύκολα, γρήγορα και να βγάζουν τα κέρδη τους.